Λοιπόν, leaders, 5 Φεβρουαρίου του 2024, καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή μας παρέα, στη διαδικτυακή μας και τηλεοπτική εκπομπή όσον αφορά τους ομογενείς μας στο εξωτερικό. Χαίρομαι πολύ για τη ζέση με την οποία αντιμετωπίζετε την εκπομπή και για τις παρατηρήσεις σας. Απαντώ σε όσες προλαβαίνω και σε όσες μπορώ και σε όσες ξέρω, γιατί δεν τα ξέρω όλα. Οι δημοσιογράφοι λένε ότι τα ξέρουν όλα, δεν ξέρουν τίποτα, να σας πω εγώ. Χαίρομαι πολύ που τα 7-8 χρόνια ζωή να έχουμε που αυτή η εκπομπή είναι στον αέρα. Δίνουμε την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να αναδείξουν το έργο τους και να προβληθούν και να γίνουν πιο γνωστοί από ό,τι ήταν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, ο οποίος είναι leaders material. Ομολογώ ότι είναι καλύτερος από το αναμενόμενο, αν μπορώ να αξιολογήσω έναν επιστήμονα εγώ. Και τον φώναξα σήμερα και μου έκανε την τύχη, την τιμή να έρθει, διότι τα θέματα που πραγματεύεται πια εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Κύριε Χωριανόπουλε, τα περισσότερα από αυτά που γράφετε δεν τα καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Παπανικολάου. Να είστε καλά για την πρόσκληση και για την εμπιστοσύνη. Να είστε και για καλά, εσείς που έρχεστε. Αναλυτής γεωπολιτικού ρίσκου και άμυνας, να πω. Και λειτουργείτε το futurewarfare.gr, ένα πάρα πολύ ωραίο site, έτσι. Με ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά στην πορεία της εκπομπής θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται εγώ που δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων, όσο και αν δείχνω τέτοιος, και είμαι 50 ετών. Αρχίζω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Τι είναι τελικά, κύριε Χωριανόπουλε, αυτές οι περιβόητες LCS, όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από τις LCS, είναι δικαιολογημένος θόρυβος ή όχι? Δικαιολογημένος είναι, εξαρτάται από ποια άποψη θα το δείτε. Είναι ουσιαστικά κάποια πλοία παράκτειας άμυνας, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν σαν ένα δεύτερο μικρότερο επίπεδο πολεμικό ναυτικό για το πεδίο επιχειρήσεων του Ινδοειρηνικού. Mm-hmm. Και έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να επιχειρούν έναντι αντιπάλων, κυρίως σαν το Ιράν, για να επιχειρούν στο πλευρό της Ταϊβάν έναντι της κινέζικης ακτοφυλακής, όχι του κινέζικου πολεμικού ναυτικού, έχει σημασία αυτό να το πούμε, έτσι ώστε να μπορούν να συμπληρώνουν τις συμβατικές μονάδες μάχης και κρούσης του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η κύρια. Αυτή είναι η χρησιμότητά του. Γι' αυτό το λόγο κατασκευάστηκαν. Ναι. Ναι, και γιατί λέμε ότι μετά από 2 χρόνια που πέσαν στο νερό, οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι είναι πλοία που δεν πέτυχαν τον σκοπό τους? Διότι έχουν βγάλει πάρα πολλά μητρικά προβλήματα που λένε. Έχουν βγάλει κάποια προβλήματα τα οποία δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα και στην κατασπατάληση χρημάτων και πρώτων υλών και σπάνιων γεών σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και δεν αποδίδουν στο μέγιστο. Δηλαδή να γίνει η κατασπατάληση, αλλά να έχει κάποιο αποτύπωμα, κάποιο επιχειρησιακό όφελος. Αυτή τη στιγμή από τις LCS δεν είδαμε κάτι τέτοιο σύμφωνα με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να τους βρουν έναν νέο ρόλο μέσω των ασκήσεων digital talent που διεξάγουν στον Αραβικό κόλπο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό να το πούμε. Όπου ουσιαστικά οι LCS θα λειτουργούν ως κέντρα διοίκηση και ελέγχου μη επανδρομένων ρομποτικών ταχύπλων σκαφών και περιφερόμενων πυρομαχικών. Και κάπως έτσι προσπαθούν να τους δώσουν έναν νέο ρόλο στο πεδίο της μάχης, χωρίς να έχουν καταφέρει να ανταπεξέλθουν στον αρχικό ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Για να το καταλάβω, κύριε Χωριανόπουλε, εγώ. Είναι κακές οι LCS και δεν τις θέλουμε, αυτές που μας δίνουν? Αν ήταν οι LCS σε καλό επίπεδο, θα τις θέλαμε, μας κάναν κάτι, μας βοηθούσαν? Το πολεμικό ναυτικό θα κρίνει και θα αξιολογήσει, δεν θα κρίνω εγώ. Ναι, μέχρι στιγμής το πολεμικό ναυτικό δεν την. Η γνώμη μου είναι ότι έτσι όπως είναι τα πλοία αυτά, αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όχι με τις αναβαθμίσεις που υποτίθεται θα έρθουν και δεν ξέρουμε αν θα έρθουν, ξεκάθαρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι σημαντικό στην περιοχή του Αιγαίου. Να μου επιτρέψει το σχόλιο. Ο πατέρας μου ναυπηγός, αείμνηστος, έχει ναυπηγήσει τα μισά πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ξέρω πολύ καλά ότι η πλευστότητα είναι κάτι που δεν αναβαθμίζεται εύκολα. Αναβαθμίζονται άλλα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο γενικά να μπορέσουμε εμείς να τα σουλουπώσουμε, που λένε. Και δεν είναι και συζητήσιμο το αν ένα πλοίο το οποίο έχει τέτοια προβλήματα μπορεί να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό. Πολύ σωστά. Θέλω τώρα ένα σχόλιο σας πριν περάσουμε στα κυρίως θέματα για την αυπήγηση των Constellation, των αστερισμών τέλος πάντων, τα οποία πλοία θέλει ο κύριος Ζένδιας να φέρει στην Ελλάδα να αυπηγηθούν. Και γενικά για όλο αυτό που τυκλοφορείται, αμυντική αμερικανική βοήθεια, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι παραπάνω από την παροχή αυτού του υλικού, αν θεωρείτε ότι έρχεται σε σημεία που εμείς έχουμε προβλήματα, και τι είναι αυτό που πραγματικά μας λείπει αυτή τη στιγμή, αν το budget μας ήταν απεριόριστο? Στο ελληνικό στράτευμα εν συνόλο λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Κυριολεκτικά χρειαζόμαστε μια εκπομπή για να τα συζητήσουμε. Καλώς ή κακώς. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο χαιρόμαστε για μια δωρεάν παραχώρηση οπλικών συστημάτων που δεν υπάρχει δωρεάν εδώ πέρα να πούμε. Ουσιαστικά θα πληρώνουμε κανονικά για εξυγχρονισμούς, για δίκτυα συντήρησης και για αλυσίδες εφοδιασμού όλων αυτών των συστημάτων. Καλό θα ήταν όλα αυτά τα κενά να τα γεμίσουμε με ουσιαστικές αγορές, οι οποίες θα άπτονται και θα δένουν με όλη αυτή την επαναξιολόγηση και την επαναπροτεραιοποίηση που ανακοίνωσε ο κ. Ζένδιας, έτσι ώστε να μπορούν να ταιριάζουν
στο δόγμα ασφαλείας και άμυνας που θέλουμε να δημιουργήσουμε γενικότερα για το ρόλο της Ελλάδας. Όπως. Αγορές εννοείται από. Ναι, όπως. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση για το ποιες κορβέτες, ας πούμε, θα θελήσουμε και να μην ψάξουμε διεθνώς τι μας έρχεται δωρεάν. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κινηθούμε σε μια δωρεάν λύση σε αυτή την περίοδο. Και το θέμα που υπάρχει με τον περιορισμένο προϋπολογισμό δεν είναι τρόπος αυτός να λειτουργήσουμε. Κυριολεκτικά δεν μπορούμε να στήσουμε την ασφάλεια της χώρας μας και να την στηρίξουμε στο τι είναι δωρεάν και τι όχι. Mm-hmm. Ωραία. Ένα κορβέτες, λοιπόν. Ναι, κορβέτες. Να κινηθούμε προς την ανάπτυξη μη επανδρωμένων μέσων. Είτε μιλάμε για ένα αέριο οχήματα, είτε για επίγεια, είτε για ρομποτικά μη επανδρωμένα ταχύπλοα, είτε και για υποβρύχια μη επανδρωμένα ρομποτικά μέσα, τα οποία τα ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μια εξέλιξη, η οποία δεν σχολιάστηκε. Ναι. Μακάρι να δούμε και εθνικής κατασκευής τέτοια οχήματα. Έχουν μέχρι και χώρες Ανατολικής Ασίας τέτοια οχήματα. Οπότε, ταπεινή μου γνώμη, να κινηθούμε προς τα εκεί, αφενός μεν και δευτερευόντως και στην ανάπτυξη ορισμένων ικανοτήτων θνησιμότητας, βλημάτων. Που έχει τεράστια ανάγκη το ελληνικό στράτευμα εν συνόλο από βλήματα και από εγχώριες γραμμές παραγωγής, για να μην χρειαστεί εν καιρό κρίσης να στηριζόμαστε από αγορές στο εξωτερικό. Να κάνουμε το λάθος το οποίο δυστυχώς έκανε η Ουκρανία. Έχουμε πολλά βλήματα έξω από το στράτευμα, τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάπου. Δυστυχώς. Τώρα δυστυχώς. Να καταλάβω κάτι άλλο για το F-35, το οποίο είναι μπροστά μας, είναι κοντά μας και μπροστά μας. Είναι στο χέρι μας, αν θα το αγοράσουμε, για να το πω καλύτερα, πιο λαϊκά. Πραγματικά μας χρειάζεται, κύριε Χωριανόπουλε, το F-35. Και το δεύτερο ερώτημα που με ρωτάνε όλοι, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, όπου. Ωραία, τα παίρνουμε, τα κάνουμε κάτι αυτά τα όπλα, τα κάνουμε κάτι, τα ραφάλ τα κάνουμε κάτι, θα τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Υπάρχει μια αποτροπή, εγώ δεν έχω καταλάβει ο Τούρκος να μασάει ιδιαίτερα από το αν εσύ έχεις ραφάλ ή όχι. Αν θέλει να το κάνει το μελέτου που λέει στο ποδόσφαιρο, θα το κάνει. Άρα, τι τα κάνουμε αυτά τα όπλα. Η Ελλάδα, αυτό που δεν έχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συνολικά το πολιτικό σύστημα, είναι η αξιοπιστία της απειλής και της αποτροπής. Είτε αγοράσουμε ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενεάς, είτε ένα ραφάλι, είτε οτιδήποτε, αν αυτή τη στιγμή δια της πολιτικής οδού, διότι η εκτελεστική εξουσία είναι η πολιτική οδός, αν λοιπόν δια της πολιτικής οδού δεν έχουμε προβάλει το κατάλληλο μήνυμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσουμε και να φτάσουμε στις κόκκινες γραμμές και να τις περάσουμε. Καλός ή κακός, οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο η Τουρκία, δεν θα λάβει σοβαρά υπόψη αυτούς τους εξοπλισμούς. Δεν θα δει το καθαρό επιχειρησιακό και στρατιωτικό τους αποτύπωμα. Θα δει μόνο το πολιτικό ή το οικονομικό αποτύπωμα και αν υπάρχει. Οπότε, αναφορικά με το πρώτο ερώτημα το οποίο με ρωτήσατε, το F-35 είναι ένα μαχητικό το οποίο έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες του Αμερικανικού στρατού στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να μπορεί να αποκόψει τις επιχειρησιακές τακτικές της Κίνας, η οποία προσπαθεί να καταλάβει ορισμένα εδάφη στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Γι' αυτό το λόγο έχει φτιαχτεί πολύ συγκεκριμένα για να διεξάγει δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις και να λειτουργεί με ένα σύνολο μη επανδρωμένων μέσων, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει όλα αυτά τα δεδομένα, να είναι ουσιαστικά ο κεντρικός επτάμενος κόμβος μετάδοσης των δεδομένων και επεξεργασίας των δεδομένων μέσω λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει έναν μεγάλο φόρτο από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και να τον αναλάβει μόνο του. Είναι κομμένο και ραμμένο για αυτήν την συγκεκριμένη ικανότητα. Είναι καλό αυτή τη στιγμή στο να διεξάγει τέτοιες ικανότητες. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι αν τις χρειάζεται η Ελλάδα. Ταπεινή μου γνώμη, αν η Ελλάδα δεν αγοράσει τα απαραίτητα βλήματα και τα απαραίτητα μη επανδρωμένα μέσα, δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει ούτε το 60-70% των ικανότητων του μαχητικού. Το μαχητικό αυτό έχει κατασκευαστεί για πολεμικές αεροπορίες, οι οποίες ήδη διαθέτουν έναν σημαντικό και ποσοτικά και ποιοτικά στόλο. Είναι και το κερασάκι, δεν είναι η τούρτα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Χρειάζεται να στήσουμε το παγόβουνο. Και το παγόβουνο. Ναι. Και δεν το λέω αυτό για να πω ότι είμαι αντίθετο στην αγορά ή είμαι υπέρ της αγοράς. Ναι, καλώς ή κακώς, χρειάζεται και ο υπόλοιπος στόλος αεροσκαφών. Ξέρετε τι λένε οι συναδελφοί σας στην τουρκική τηλεόραση τις τελευταίες μέρες. Δεν πειράζει που η Ελλάδα παίρνει F-35, αγνώντας βεβαίως ότι οι ίδιοι ήταν σε ένα πρόγραμμα και κλάψανε με μαύρο δάκρυ, ναι, που βγήκανε. Γιατί σε μια αερομαχία το F-16 είναι πιο γρήγορο. Ωραία, το F-35 δεν έχει κατασκευαστεί τόσο για το κομμάτι της αερομαχίας. Έχει κατασκευαστεί αφενός για το κομμάτι που είπαμε με την επεξεργασία δεδομένων και τη διαχείριση δεδομένων και αφετέρου για κρούση ακριβίας έναντι χερσαίων και ναυτικών στόχων. Καλός ή κακός, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, να πούμε συγκεκριμένα, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην ασφάλεια των ναυστάθμων. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε όλοι και δεν χρειάζεται να έρθει ένα F-35, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αξιοποιήσει και να προβάλλει κρούση έναντι των ναυστάθμων αυτών. Το F-35 έχει σχεδιαστεί για να διεξάγει τέτοιες κρούσεις έναντι της Κίνας, η οποία έχει μία αντίστοιχη δομή στα παράλια της, όπου είναι εκτεθειμένη πάρα πολύ ναύσταθμοι και πάρα Σωστό. Πολλά ενεργειακά κέντρα. Η Τουρκία, καλώς ή κακώς, αν η Ελλάδα παραλάβει και τα όπλα τα οποία χρειάζεται στο F-35, θα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο πώς θα βγάλει τα πλοία τους ναυστάθμους εν καιρό κρίσης. Ή και να τα βγάλει στο αν θα μπορούν να γυρίσουν τα πλοία, ναι, αυτά.
Το F-35 καλώς κακώς έχει φτιαχτεί και για αυτόν τον σκοπό. Άρα το F-35 είναι αυτό που βομβαρδίζει τις γέφυρες του Βοσπόρου, ας πούμε. Αυτή είναι η δουλειά του. Τους ναυστάθμους, τα αεροδρόμια και τις γέφυρες του Βοσπόρου. Το είπα εγώ σαν μια υποδομή, ας πούμε, που λέμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε. Καλώς ή κακώς μπορούμε και με άλλους τρόπους. Το F-35 θα έρθει και θα τους. Η Τουρκία με ποιο τρόπο βομβαρδίζει μια αποθήκη πυρομαχικών στην Κόρινθο? Έχει φτιάξει ορισμένα δικά της. Προσπαθεί να χτίσει ένα δικό της οπλοστάσιο. Ωραία. Καλώς ή κακώς θα χρησιμοποιήσει και τους S-400 σε ρόλο βαλιστικών συστημάτων και όχι αναγκαστικά ως συστήματα αντιεροπορικά. Αναχέτης. Διότι ναι, δεν έχουν και τα απαραίτητα ραντάρ και τα συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία χρειάζονται. Η Ρωσία δεν τους τα δίνει προς ομάλων καιρό πολέμου. Οπότε, καλώς ή κακώς, η Ελλάδα θα έχει να αντιμετωπίσει το μεγάλο και εξελισσόμενο βαλιστικό οπλοστάσιο της Τουρκίας, στο οποίο συλλέγει τεχνογνωσία και από την Κίνα και από το Ιράν και από την Ρωσία. Καλώς ή κακώς, αυτό θα το αντιμετωπίσουμε με την κακή τη σκληρή την οδό και τη μέθοδο. Άρα, δηλαδή, ο Τούρκος στρατηγός θα στοχεύσει τα διελιστήρια, λέω ένα παράδειγμα, με πύραυλο Ταϊφούν. Αυτό σκέφτονται οι Τούρκοι να κάνουν? Ναι, αντιγράφοντας πλήρως τις μεθοδολογίες της Κίνας. Δεν πρωτοπορούν σε αυτό το τομέα. Ωραίο, ήταν αυτό ενδιαφέρον, δεν το είχα έτσι βάλει τόσο καλά μες στο κεφάλι μου. Τώρα, μια που είπαμε για την Τουρκία και για τους γείτονές μας, σας δίνεται η εντύπωση, τώρα θέλω το γεωπολιτικό σας σχόλιο εδώ, ότι η Τουρκία έχει απεριόριστες ζωές, όπως είχαμε εμείς κάποτε απεριόριστα κανονάκια, πειράζαμε το παιχνίδι στον υπολογιστή και μας έδινε απεριόριστες ζωές και εμάς. Διότι θεωρούσαμε ότι η ζωή της εξαντλείται, αλλά βλέπω την κυρία Νιούλαντ να πηγαίνει και να τους λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπορείτε να μπείτε μέσα στο F-35, αλλά δώστε τα S-400 να τελειώνουμε. Και βρήκανε μάλιστα και τη λύση οι Αμερικανοί, δώστε τα στην Ουκρανία τα S-400, ακόμα πιο βολικό. Ναι, ναι. Σας δίνεται η αίσθηση ότι είναι η μοναδική ίσως δύναμη στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που τη συγχωρούνται τα πάντα? Κοιτάξτε, η Τουρκία, ταπεινή μου γνώμη, έχει ένα συγχωροχάρτη μέχρι να έρθει το τέλος της κυβέρνησης Ερντογάν. Mm-hmm. Μετά, το πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία στηρίζεται είτε από τον Ερντογάν είτε από ξένες δυνάμεις και συγκεκριμένα τον Αμερικανικό παράγοντα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα η οποία να έχει επιρροή εντός της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, εντός του πολιτικού της συστήματος. Καλώς ή κακώς, οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ και γενικότερα της Δύσης έχουν ως σημείο ορόσημο την στιγμή την οποία θα φύγει το ερντογανικό καθεστώς. Καλώς ή κακώς, ταπεινή μου γνώμη, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα από τη στιγμή που θα φύγει ο Ερντογάν, ωστόσο θα αλλάξει η στάση της Δύσης, πιστεύω. Την στιγμή εκείνη, έναντι της νέας. Άρα μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει ένα συγχωροχάρτη. Ναι, διότι η Τουρκία κάνει και ένα μεγάλο μέρος της βρώμικης δουλειάς, αν μου επιτρέπετε, που θα έκανε πάλι κάποτε το ΝΑΤΟ. Και δεν ματώνει το ΝΑΤΟ ως συμμαχία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρα, ματώνει ο τουρκικός στρατός, όποιος τουρκικός στρατός υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, παρεμφερές είναι το επόμενο που θέλω να ρωτήσω. Οι Αμερικανοί είναι σαν να περιμένουν από την Τουρκία συνεχώς κινήσεις καλής θέλησης. Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω και εσύ κάπως να είσαι στα δικά μου πρότυπα, να έρχεσαι στα δικά μου νερά. Τι ανάγκη την έχει η Ρωσία, η Τουρκία, από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει όλοι πια τα τελευταία χρόνια, ότι οι Αμερικανοί είναι εκεί αν η Τουρκία συνεχίσει να είναι το καλό παιδί? Ποια ανάγκη οδήγησε τον Ερντογάν να ανοίξει παρτίδες με τη Ρωσία? Δεν θα ήταν πολύ πιο κερδισμένος ο Ερντογάν? Και F-35 θα είχε και απεριόριστη οικονομική βοήθεια θα είχε. Και στις βάσεις τους θα γινόταν χαμός, θα πηγαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες να φτιάχνουν, δεν ξέρω, drone. Ποια ανάγκη ήταν αυτή που οδήγησε τον Ερντογάν να κάνει ένα για μένα γεωπολιτικό λάθος και να προσετεριστεί τον Πούτιν? Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό σφάλμα της Τουρκίας, το οποίο ελπίζω να μην καταφέρει να επιλύσει στο μέλλον, διότι βλέπω ότι κάνει κινήσεις προς την επίλυση. Καλώς ή κακώς, η χώρα μας δεν γέμισε αυτό το κενό το οποίο δημιούργησε η Άγκυρα. Ωστόσο, δεν είναι μια ανάγκη, δεν υπάρχει λογική πίσω από αυτή την κίνηση της γενικά. Της Τουρκίας ως χώρα, ως οντολογικό στοιχείο που το μελετάμε, είναι αυτό το όραμα, αυτή η μεγάλη ιδέα, η τουρκική μεγάλη ιδέα για τη γαλάζια πατρίδα και για την επίτευξη μιας σχετικής ανεξαρτησίας έναντι των μεγάλων δυνάμεων σε έναν ρευστό και μεταβαλλόμενο κόσμο. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι υφίσταται ρεαλιστικά, δεν γίνεται να αναξαρτητοποιηθεί πλήρως η Τουρκία, ωστόσο θέλει να έχει έναν ενδιάμεσο χαρακτήρα μεταξύ του άξονα που ανοίγεται στην Ασία με πυρήνα την Κίνα και της ευρωγενούς Δύσης, η οποία θα έχει ως πυρήνα τις ΗΠΑ. Έχει μια ανάγκη λοιπόν να κινείται μόνος του, λέει το Ερντογάν. Αυτό. Έχει μία ανάγκη, ναι, δεν νομίζω ότι θα το καταφέρει στον βαθμό τον οποίο και ο ίδιος νομίζει ότι θα έχει. Πάντως η αλήθεια είναι, για να γυρίσω στα εξοπλιστικά που ξεκινήσαμε πριν, ότι τα προγράμματα της Τουρκίας, οι πύραυλοι, τα οχήματα, τα drone, όλα αυτά και τον τουρκικό στρατό εξοπλίζουν όταν δεν υπάρχει και μια απαγόρευση από άλλες χώρες ή μια προθυμία, αλλά και ως εξαγώγημα προϊόντα χρησιμοποιούνται και αναβαθμίζουν τη θέση της Τουρκίας παγκόσμια σε αυτές που λέγονται, ας πούμε, όχι τρίτες χώρες, δεν θέλω να τις πω έτσι,
στις χώρες που είναι λίγο πιο πίσω εξοπλιστικά. Η Τουρκία είναι πολύ γερά μέσα σε αυτές τις οικονομίες. Η Τουρκία στο κομμάτι το οποίο αναφέρατε τώρα πλασάρεται ως... Πλασάρεται, κάνει ακριβώς αυτό το οποίο κάνει η Toyota στην αυτοκινητοβιομηχανία. Φθηνά και αξιόπιστα οχήματα τα οποία δουλεύουν και έχουν μια πάρα πολύ γρήγορη και ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασμού σε περίπτωση που γίνει κάτι. Είναι έτσι, είναι φθηνά και αξιόπιστα. Καλώς ή κακώς το κομμάτι των μη επαδρομένων μέσων, ναι, το 80% των μη επαδρομένων, ναι, λειτουργούν πραγματικά έτσι. Δεν το λέω για να φοβηθούμε σε περίοδο κρίσης έναντι αυτών των μη επαδρομένων μέσων, δεν το λέω για αυτό το λόγο. Το λέω για το πώς θα βλέπει καθαρά η διεθνής αγορά και οι χώρες οι οποίες αναφέρατε. Εδώ πέρα να πούμε, επειδή το εξοπλιστικό πρόγραμμα της κάθε χώρας έχει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα πίσω, ένα γεωπολιτικό αντίκτυπο, αν κοιτάξουμε συνολικά τα προγράμματα τα οποία αναπτύσσει η Άγκυρα, ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει ανιχνεύσει εδώ και μία δεκαετία η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα συμφέρον να επιτηρούν και να φυλάσσουν την Μέση Ανατολή για λογαριασμό άλλων. Mm-hmm. Και την Ερυθρά Θάλασσα βάζω μέσα. Καλώς ή κακώς το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και γενικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σημαντικό βαθμό, σε ένα επίπεδο του 70% φεύγουν από την περιοχή, διότι δεν έχουν κανένα κέρδος να φυλάνε την εμπορική διασύνδεση της Κίνας, των Ασιατικών αγορών, με την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ενός συστημικού αντιπάλου της Κίνας με ενός συμμάχου. Δεν υπάρχει λογική στάση των ΗΠΑ. Γι' αυτό και αποφασίζουν να φύγουν σιγά σιγά από την περιοχή, όχι ολοκληρωτικά. Θα δημιουργηθεί ένα κενό, καλώς ή κακώς. Κρίνοντας με βάση μόνο τα εξοπλιστικά, Τουρκία και Ιταλία είναι οι μόνες δύο χώρες οι οποίες το έχουν αντιληφθεί αυτό. Χτίζουν ένα αεροναυτικό πλαίσιο Μάξεν συνόλο για να μπορεί να γεμίσει το κενό που θα αφήσει αυτή η μερική έξοδος των ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουν να θέσουν όλον αυτόν τον εμπορικό διάβλο διασύνδεσης της Ανατολικής Ασίας με την Ευρώπη και να πλασάρουν τους εαυτούς τους ως οι παράγοντες που θα διαμορφώνουν την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτά όλα που μου περιγράφετε είναι πολύ μεγάλα και πολύ σπουδαία και αναρωτιέμαι αν εμείς θα έπρεπε να παίζουμε ένα μεγαλύτερο ρόλο σε όλα αυτά. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα ούτε με τους Τούρκους μπορούμε να συγκριθούμε. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα κεκτημένα μας, τα δικαιώματά μας, τα εθνικά. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν φαντάζομαι ότι μπορούμε να κάνουμε την πολιτική που κάνουν οι Τούρκοι, ούτε κάνουμε τους Ιταλούς που είναι μια μεγάλη βιομηχανική χώρα. Άρα εμείς αυτό που μένει να κάνουμε είναι πιο να περιμένουμε την πλήρη απομάκρυνση των Αμερικανών από την περιοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εμάς. Πλήρης απομάκρυνση δεν νομίζω να έρθει ποτέ. Θα έρθει μια απομάκρυνση σε επίπεδο 50-70%. Ταπεινή μου γνώμη, μπορούμε να και εμείς σε βάθος χρόνου να έχουμε μια πολύ σοβαρή και ουσιαστική και ποιοτική προβολή ισχύως γενικότερα στα εγγύς ευρασιατικά ύδατα μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό, λόγω και των σχέσεων που έχουμε με την Ινδία. Να μπορέσουμε σίγουρα να διασφαλίσουμε το να είμαστε ο νούμερο ένα ρυθμιστικός κόμβος σε επίπεδο ασφαλείας στα Βαλκάνια, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Mm-hmm. Έχουμε αφήσει να γίνονται προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ της Αλβανίας με την Τουρκία για παραχώρηση Bayraktar TB2 σε αλβανική βάση στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Οπότε, καλώς ή κακώς, πρέπει να κάνουμε κάποια μεγάλα άλματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία θα αφήσει αυτός ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η μερική έξοδος των ΗΠΑ από την περιοχή. Συμφωνώ εγώ με αυτό που λέτε, γιατί έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή ότι ας πούμε το ντέρμπι της Λιβύης, το οποίο το έχουμε χάσει δύο φορές, τρεις, και μάλιστα και με κόστος ανθρωπίνων ζώων την τελευταία φορά που χάσαμε εκεί, δεν έχει κάποιο νόημα αν δεν έχουμε προασπίσει τον ηγεμονικό μας ρόλο σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι οι πρώην Ιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή εμείς να θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, αν δεν ηγεμονεύουμε αυτό. Πραγματικά είναι ένα εντάξει ρητορικό ερώτημα αυτό που θέτεται. Ναι. Δηλαδή, τι θα γίνει αν γίνει μια υπέρπτυση από ένα αλβανικό Bayraktar πάνω από ελληνικό εναέριο χώρο, δηλαδή πάνω από ελληνικό έδαφος. Ποια θα είναι η αντίδραση της ελληνικής χώρας? Διάβημα. Θα το ρίξουμε, θα ψέχνουμε λακκούβες να κρυφτούμε για να βγάζουμε διαβήματα. Πώς θα κινηθούμε ακριβώς? Τα τουρκικά δεν τα ρίχνουμε πάντως μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα όχι. Από αυτά που έχουμε, από πληροφορίες που έχουμε από ανοιχτές πηγές, όχι. Ποια θα είναι η αντίδρασή μας? Είναι πολύ βασική η αναζήτηση αυτή η οποία πρέπει να κάνουμε για να βρούμε γενικότερα τον ρόλο μας εντός του διεθνούς συστήματος. Γιατί λέτε από πληροφορίες που έχουμε ανοιχτές πηγές, από ανοιχτές πηγές, πιστεύετε ότι μπορεί να ρίχνουμε αλλά να μην δημοσιοποιείται αυτό? Όχι, όχι, δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πιθανότητες να έχουν πέσει τουρκικά Bayraktar από δικό τους λάθος στην περιοχή του Αιγαίου, να έχουν συλλογή από ξένες χώρες. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Για πάμε τώρα εδώ στο διατάφτα που λένε. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τα Bayraktar. Θέλω να μου εξηγήσετε αν στην Ουκρανία ο βαθμός που πήραν είναι καλός ή όχι. Βάζω την Ουκρανία σαν ας πούμε το πιο μεγάλο, το πιο σημαντικό πόλεμο που έγινε. Και δεύτερον, η αλυσίδα που ακολουθεί αυτό που λέγεται Bayraktar drone, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα να μου το εξηγήσετε, τι σημαίνει για εμάς και πού πάει ο πόλεμος, γιατί λέτε εδώ future warfare. Είναι... Ο future warfare είναι ότι ο Χωριανόπουλος και ο Παπα-Νικολάου πολεμάνε με joystick, όχι, αυτό όχι, είναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι και αυτό. Ναι. Είναι μερικώς και αυτό. Αυτό που είδαμε από το πεδίο επιχειρήσεων της Ουκρανίας είναι ότι γενικότερα οχήματα σαν τα Bayraktar, όλη η κατηγορία δηλαδή UAV τύπου mail,
δεν μπορεί να διεξάγει κρούσεις ακριβίας εν καιρό πολέμου μεταξύ δύο συμβατικών δυνάμεων. Καλώς ή κακώς, Ελλάδα και Τουρκία αποτελούν δύο συμβατικά στρατεύματα. Τα Μπαϊρακτάρ δεν θα έχουν τις ικανότητες τις οποίες είδαμε να έχουν στο Αρτσάχ ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο συγκρούσεων ή στη Λιβύη. Αυτό το οποίο όμως έχει ήδη προνοήσει και έχει κάνει η Τουρκία, κατασκευάζει μια σειρά βλημάτων, τα κεμάνικες, μια οικογένεια βλημάτων. Τα κεμάνικες τα λέω ως τύπο, δεν μιλάω για αυτά καθ' αυτά. Όπου τι θα κάνουν τα Μπαϊρακτάρ. Δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν εντός της εχθρικής αεράμινας και να ρισκάρουν την καταστροφή τους. Θα κάνουν μια άφεση ημιαυτόνομων βλημάτων από πολύ μακριά, από πολύ πιο μακριά από το πεδίο της μάχης. Και έτσι αυτά τα ημιαυτόνομα βλήματα θα μπορούν να διεξάγουν την διαδικασία και αυτόνομης και αυτόματης έρευνας της απειλής και να εμπλέκουν την εχθρική απειλή αφού την βρούνε και να την καταστρέφουν σε βάθος χρόνου. Η Τουρκία έχει καταλάβει ότι έναντι ομόλογων αντιπάλων δεν μπορούν τα Μπαϊρακτάρ να διεξάγουν κάποια σημαντική επιχείρηση κρούσης, γι' αυτό ήδη επενδύει σε βληματοκεντρικές ικανότητες και σε ημιαυτόνομα βλήματα τα οποία θα μπορούν να εκτελούν τον ρόλο που εκτελούσαν πάλι κάποτε τα Μπαϊρακτάρ. Ναι, το πρώτο που λέτε ισχύει, διότι είναι μια κόπωση να προσπαθείς να πολεμήσεις ντρόουν, αλλά κάποια στιγμή τα ρίχνεις εύκολα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συμβατικό πόλεμο. Ο λόγος είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα η εχθρική αεράμινα να τα καταρρύψει. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά απλός. Δεν έχουν ούτε υλικά RAM έτσι ώστε να μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά stealth, ούτε έχουν κάποια συστήματα αυτοπροστασίας, ούτε υπάρχει και κάποιο νόημα πολεμική αεροπορία να τα προστατεύει. Οπότε, καλώς ή κακώς, μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά ως δολώματα. Το κάνανε και αυτό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Οπότε, αυτή θα είναι η μορφολογία από την οποία θα επιχειρήσουν, ταπεινή μου γνώμη, στο περιβάλλον του Αιγαίου. Άρα, τα Bayraktar και γενικά όλα τα τύπου τέτοια ντρόουν μας χρησιμεύουν περισσότερο στο κομμάτι της πληροφορίας και λιγότερο στο κομμάτι της ενέργειας. Ακριβώς. Στο κομμάτι της ενέργειας θα κάνουν μια άφεση ημιαυτόνομων βλημάτων, mm-hmm. τα οποία ήδη τα κατασκευάζει μερικώς η Τουρκία, ακολουθώντας και το παράδειγμα των ΗΠΑ που κάνουν κάτι παρόμοιο και της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας και της Νότιας Κορέας. Κάνει ό,τι κάνει και η διεθνή αγορά στα θέματα άμυνας και εξοπλισμών. Οπότε, καλώς ή κακώς, αυτή τη μορφή θα έχουμε να κατάλαβα. Αντιμετωπίσουμε. Τώρα, πάω σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές διαβάζω αυτά που γράφετε κι εσείς και άξιοι συνάδελφοί σας, και από το εξωτερικό, όχι μόνο από την Ελλάδα. Και έχω πάρα πολλές πια άγνωστες λέξεις. Σίγουρα προχωράει γρήγορα η τεχνολογία, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι έχει πατήσει τόσο γερό γκάζι. Τι είναι όλα αυτά που μας γράφετε, κύριε Χωριαρόπουλο, μας έχετε τρελάνει περί ρομποτικού πολέμου, απειλής η οποία θα κατευθύνεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πότε έρχονται και με ποιο τρόπο έρχονται? Ωραία. Αυτά. Ο ρομποτικός πολέμος δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Προέρχεται από την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία έχει τελειώσει, έχουμε μπει στην τέταρτη. Ο ρομποτικός πολέμος, για παράδειγμα, είναι τα Μπαϊρακτάρ που συζητήσαμε. Mm-hmm. Και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που αναφέραμε είναι τα ημιαυτόνομα βλήματα που είπαμε ότι θα αποδεσμεύει τον Μπαϊρακτάρ έτσι ώστε να διεξάγουν κρούσεις ακριβίας έναντι πιθανώς ελληνικών στόχων ή οποιοδήποτε άλλο στόχο. Ουσιαστικά εκεί πέρα ένα βλήμα το οποίο έχει μέσα του ένα ταπεινό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, τι μπορεί να κάνει? Μία αυτόνομη έρευνα στο πεδίο της μάχης έτσι ώστε να μπορεί να δει αν οι απειλές τις οποίες έχουμε εισάγει στο εσωτερικό του υπάρχουν στο πεδίο της μάχης. Αν δούνε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει το τάδε τεθωρακισμένο όχημα, μπορούν μόνα τους να το αναγνωρίζουν και μόνα τους να διεξάγουν μια πορεία κρούσης προς τα εκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη στην πολεμική διαδικασία δεν είναι κάτι καινούριο. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να δοκιμάζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό στην Ουκρανία. Έχει γίνει μέσω ενός λογισμικού, ουκρανικού λογισμικού του Δέλτα, ένα πάντρεμα μεταξύ του συμβατικού στρατιώτη πεζικάριου με μη επανδρομένα μέσα, όπου ουσιαστικά το μη επανδρομένο μέσο ακολουθεί, αν έχετε δει κάποιες κορδέλες τις οποίες έχουν οι Ουκρανοί. Έχει την κάμερα του κολλημένη εκεί και ακολουθεί τον στρατιώτη από πάνω, χωρίς να γίνεται κάποια ανθρώπινη παρέμβαση, και μεταδίδει αυτόνομα και αυτόματα τα δεδομένα που έχει για το μπροστινό πεδίο της μάχης και προς τον Ουκρανό στρατιώτη αυτόν καθ' αυτόν, και προς την ομάδα, το κλιμάκιο του Ουκρανού στρατιώτη, αλλά και προς τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου του Κιέβου. Όλα αυτά τα κάνει αυτοματοποιημένα. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι σε επίπεδο λήψης αποφάσεων λύνονται πάρα πολλά χέρια πάρα πολλών διοικητών, δημιουργείται μια εκπληκτικά απλή εικόνα για το πεδίο της μάχης και έτσι μπορεί πολύ πιο εύκολα το στράτευμα να προσαρμοστεί στο χαοτικό περιβάλλον του πολέμου και σε αυτό που έλεγε ο Κλαούζεβιτς ως ανεξήγητο, σε αυτή την ομίχλη που έλεγε. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, καλώς ή κακώς, μπορούμε πολύ πιο εύκολα και προσαρμοζόμαστε σε τέτοια περιβάλλον. Ξέρετε τι παρατηρώ και διορθώστε με να κάνω λάθος. Επειδή έχουμε γίνει πια μια κοινωνία καμερών, ναι. Πάμε και για ένα πόλεμο καμερών, καταρχάς θα έλεγα. Δηλαδή αυτός που έχει τα πιο εξελιγμένα μάτια, τους πιο πολλούς αισθητήρες, είναι αυτός που έχει το πλεονέκτημα. Εμείς πού βρισκόμαστε? Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και για να το συνδέσουμε και με αυτά που είπαμε στην αρχή, το F-35 έχει κατασκευαστεί για αυτόν τον σκοπό. Για να μπορεί να συλλέγει δεδομένα από πάρα πολλές κάμερες στο πεδίο της μάχης. Mm-hmm. Να έχει, ας πούμε, ένας στρατιώτης μια GoPro στρατιωτικού τύπου στο κράνος του και να μεταδίδει δεδομένα στο βλήμα του F-35. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στην πολεμική διαδικασία. Καλώς ή κακώς, πράγματι, η χώρα η οποία θα έχει τους περισσότερους αισθητήρες και θα έχει όμως
και τα λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξει τα δεδομένα από τους αισθητήρες, για να μπορέσει να τα εξάγει σε επιχειρησιακό αποτύπωμα, η χώρα αυτή καλώς και κακώς θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και χρονικό προβάδισμα σε επιχειρήσεις. Θα ξέρει ποια είναι η εκάστοτε κίνηση που πρέπει να κάνει στο εκάστοτε χρονικό σημείο της σύγκρουσης. Και δεν θα χρειάζεται να μπαίνει σε δοκιμαστικά πλάνα, δοκιμαστικές τακτικές που μπορεί και να αποτύχουν. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα που νομίζω συμπεριλαμβάνει πολλά πράγματα από αυτά που συζητήσαμε. Μεγάλο χρόνο καταναλώνεται και σας αρέσει αυτό που λέμε γεωπολιτικό ρίσκο. Ναι. Το γεωπολιτικό ρίσκο πια είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αφορά εταιρείες, αφορά αυτόνομους ανθρώπους, αφορά κυβερνήσεις, αφορά οργανισμούς. Η περιοχή μας είναι μια περιοχή υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου, α ερώτημα. Και β ερώτημα, αυτό που μας έρχεται, έρχεται από την Ασία? Και τα δύο ερωτήματα που θέτεται είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αυτή τη στιγμή είναι σε σειρά η δεύτερη πιο επικίνδυνη περιοχή και η περιοχή για την οποία υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αγορά, αναφορικά με το τι γίνεται και ποιοι είναι οι δρόντες οι οποίοι έχουν τα ενία των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Το δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε, πράγματι, καλώς ή κακώς, πρέπει να αναπτύξουμε στη χώρα έναν κλάδο ο οποίος θα μπορεί να μεταφέρει τα πραγματικά δεδομένα και το τι πραγματικά ισχύει στην Ανατολική Μεσόγειο προς μεγάλους οργανισμούς και υπερεθνικούς οργανισμούς του εξωτερικού. Διότι, καλώς ή κακώς, όλα αυτά τα δεδομένα τα λαμβάνουν από τουρκικές πηγές, από τουρκικές αντίστοιχες εταιρείες, οι οποίες και με τη βοήθεια του κράτους, μια τεράστια βοήθεια από το κρατικό μηχανισμό της Τουρκίας, είναι αυτές οι οποίες τους καταδεικνύουν την πραγματικότητα, λέγοντάς τους όμως προφανώς πάρα πολλά ψεύδια αναφορικά με το τι επικρατεί στην περιοχή αυτή. Ναι, γιατί και εμείς και οι Τούρκοι έχουμε την ίδια οικονομία, απλώς οι Τούρκοι το έχουν πάει ακόμα παραπέρα. Υπάρχει κρατικός καπιταλισμός. Και εδώ υπάρχει ως ένα σημείο κρατικός καπιταλισμός, ναι, ναι, αλλά υπάρχουν και πολλές εταιρείες που δίνουν τον αγώνα μόνες τους, ενώ η Τουρκία πάντα ζητάει μια βοήθεια από το τουρκικό κράτος που τη βρίσκει. Ειδικά στο κομμάτι της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής και της γεωπολιτικής κατ' επέκταση. Υπάρχει μια τεράστια στήριξη από το τουρκικό δημόσιο σε πάρα πολλά επίπεδα. Το τουρκικό δημόσιο, ας πούμε, μπορεί να συνδέσει έναν ιδιώτη επιχειρηματία που κάνει κάτι αντίστοιχο με έναν διπλωμάτη του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή, ένας Έλληνας που κάνει κάποιο αντίστοιχο εγχείρημα στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να το κάνει δια της πολιτικής όδου αυτού. Αυτό το παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα αυτό το πλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Τα πάτε πολύ ωραία και τα γράφετε πολύ ωραία στο futurewarfare.gr και εγώ σας παρακολουθώ μες του LinkedIn κυρίως, γιατί τα υπόλοιπα τα βαριέμαι, δεν τα πολύ παρακολουθώ, αλλά. Γενικά, συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να είστε καλά, χαρά μου και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Πάντα χαίρομαι να μιλάω μαζί σας. Κύριε Βασίλη μου, αφού τελειώσαμε με τον κύριο Χωριανόπουλο, να προχωράμε σιγά σιγά στον υποψήφιο, στον αγαπητό μας Χρήστο Κωνσταντινίδη. Καλωσορίζω τον καλό συνάδελφο Χρήστο Κωνσταντινίδη, υποψήφιο στις εκλογές της Ένωσης Συντακτών. Ακριβώς, με την παράταξη της Μαρίας Αντωνιάδου, ναι. Ενωμένη δημοσιογράφη. Τώρα θα βρεις πόσους σταύρους βάζουμε. 11 σταύρους. Μπράβο, με το πρώτο, έτσι. Και θες τον ένα σταυρό εσύ. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι, θα έρθω μέχρι την Ακαδημία για να σε ψηφίσω. Θα τα βάλω βενζίνη τώρα. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, να ξέρεις. Ποτέ. Ρώτα. Είμαι μέλος της Ένωσης πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ δεν έχω πάει να ψηφίσω, θα έρθω για σένα να ψηφίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα με τιμήσετε με την ψήφο σας. Ωραία, για τίμησέ με και εσύ τώρα εδώ με το θέμα που έχεις σήμερα ετοιμάσει. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στο Star Channel, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά που λέγατε με ένταση κιόλας ότι αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν εθνική Γερμανία δεν είναι εθνική Γερμανία. Πλάκα μας, καστή εθνική Γερμανία, δεν υπάρχει κανένα Γερμανό. Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Και πρόσεχε, μην θεωρηθεί ότι εγώ, ας πούμε τώρα, λόγω της woke agenda, ότι έκανα κάποια τρομερή αμαρτία. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα. Ναι, πώς να κάνω το κανόνα. Δηλαδή. Υπάρχει πολύ μεγάλη είσοδο μεταναστών στη Γερμανία. Πολλές φορές στο Γεωπόλδο τονίζουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει άμεση σχέση με την πολιτική. Mm-hmm. Και πάμε και τώρα να πάμε στο άλλο στάδιο. Ο Ερντογάν ετοιμάζει να φτιάξει ένα κόμμα στη Γερμανία προκειμένου να συμμετέχει στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Υπάρχει όμως στόχος αυτό το κόμμα να μπει και στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία ετοιμάζει οι celebrities για να γυθούν του κόμματος είναι ένας Γερμανός ποδοσφαιριστής τουρκικής καταγωγής. Ποιος άλλος από τον Μεσούτ Ζήλ, παγκόσμιος πρωταθλητής με εθνική Γερμανία το 2014, έχει φορέσει τις φανέλες της Βέρντερ Βρέμης, της Σάλκε. Αυτός που είναι σαν κουβάγια είναι αυτός. Που είναι τα μάτια του γουρλωμένα, αυτός δεν είναι.
αυτός έχει έτσι, κάποια ιδιαίτερα ανατολικά χαρακτηριστικά. Αυτός έχει ιδιαίτερα ανατολικά χαρακτηριστικά. Αυτός πραγματικά θα μπορούσε να μένει σε γιούρτα μέσα. Πώς λέγονται αυτές τις κυρίες γιούρτες, δεν λένε, που λέγονται. Ακριβώς. Αυτός ναι, δεν έχω θέμα. Εγώ Τούρκος. Ξέρει μπάνιο αυτός που θέλει γαλάζια πατρίδα, ο Ζήλ, ξέρει να κολυμπήσει. Γενικά οι μουσουλμάνοι γενικά και αυτοί που απειλούν ότι θα ρίξουν κόσμο στη θάλασσα δεν απεχθάνονται. Για πες τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο το. Του Ερντογάν το σκεπτικό, αν θέλει, στη γνώμη μου, έτσι, και είναι και καθόλου ανώμημο. Δεν υπάρχει κάποια παρανομία σε αυτό. Το θέμα είναι ότι ήδη στη Γερμανία υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από πολιτικούς φορείς που δηλώνουν ότι αυτό μας έμενε να μπει ένα άλλο ακροδεξιό ισλαμιστικό κόμμα μέσα στην Ευρώπη για να ελέγξει τα πράγματα στη Γερμανία. Ήδη υπάρχει κάποια διάθεση από την Τουρκία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχουν αναφορές που αναφέρουν ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έχουν βρει είσοδο μέσα στην Γερμανία μέσω των τζαμιών, τα οποία ελέγχονται από την υπηρεσία θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας, και έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη εκλογική βάση. Συγκεκριμένα υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Τούρκοι, τουρκικής καταγωγής Γερμανοί μέσα στην Τουρκία. Ωστόσο, με την αλλαγή του νόμου Ιθαγένειας, θα μπορούν να ψηφίσουν άλλοι 2,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι Γερμανοί. Οπότε, υπολογίζουν 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια ψήφοι. Μάλιστα, ο Ερντογάν στις εκλογές του Μαΐου του 2023 πήρε 500.000 ψήφους, μισό εκατομμύριο από τους Τούρκους της Γερμανίας. Οπότε, εδώ βλέπουμε να δημιουργείται μια πολύ μεγάλη εκλογική βάση και εργαλειοποιείται βέβαια και το ποδόσφαιρο. Μην τα λες εμένα αυτά. Να τα πεις στους ντενεκέδες Έλληνες ποδοσφαιριστές, που είναι ντενεκέδες όλοι. Και στους ντενεκέδες, στην πλειοψηφία των ντενεκέδων, Έλληνες αθλητικογράφους. Εκεί να πάνε να τα πεις. Έχω βαρεθεί να ακούω αθλητικά ραδιόφωνα πια και να λένε: δεν μπλεκόμαστε με την πολιτική. Πότε θα τους εξηγήσετε ότι δεν είναι πολιτικά τα εθνικά θέματα? Πότε θα τους εξηγήσετε ότι υπάρχει ένα ελληνικό έδαφος κατεχόμενο αυτή τη στιγμή, η Κύπρος? Πολιτικό είναι τι θα αποφασίσω για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό είναι πολιτικό. Πότε θα τους το εξηγήσετε, Χρήστο? Πότε θα εξηγήσετε στον κάθε κύριο Μπακασέτα ότι δεν μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και να λέει: εγώ περνάω πολύ ωραία εδώ στην τραπεζούντα, δεν ανακατεύομαι με την πολιτική. Μα ρε καλέ μου άνθρωπε, πώς γίνεται αυτό? Εκεί σφαγιάστηκαν πόντι που περνάς εσύ πολύ ωραία και δεν ανακατεύεσαι με την πολιτική. Και να σου πω και κάτι άλλο, επειδή σε περίμενα και είσαι προκλητικός σήμερα. Πότε θα εξηγήσετε στον κύριο Μπαρτζόκα, που είναι προπονητής της ομάδας μου στο μπάσκετ, και είμαι Ολυμπιακός ακριβώς τα ίδια χρόνια με τον Μπαρτζόκα, δεν είμαι λιγότερο, ότι δεν μπορεί να βρίζει τα θεία στο γήπεδο? Πότε θα το εξηγήσετε αυτό? Πότε θα το εξηγήσετε ότι ένα παιδάκι τον μιμείται? Πότε θα το εξηγήσετε ότι σε μια άλλη χώρα θα τιμωρεί το για αυτό? Ότι δεν είναι κάτι της μόδας, δεν το χαρακτηρίζει κάτι. Αν βρίζει ο Μπαρτζόκας που δεν βάζει ο Μήτρου Λόγκ τις βολές, ο καρδιοχειρουργός που είναι θέμα ζωής και θανάτου και έχει πραγματικό άγχος, τι πρέπει να κάνει, να κατεβάζει όλα τα καντήλια του κόσμου? Για το Μήτρου Λόγκ είμαστε εδώ. Συμφωνώ εν μέρη. Γιατί έχετε δίκιο όσον αφορά ότι οι Έλληνες αθλητικογράφοι δεν θέτουν κάποια ερωτήματα. Ήρθε εδώ ο Τερίμ, ας πούμε, και μίλησε ότι ήρθε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και της θάλασσας. Ότι κάνει εδώ στον κλάδο σου, αναπτυσσόμενο. Δεν είπε κανένας αυτό. Δεν είπε κανείς. Στον κλάδο σου. Όσον αφορά το πήγαινε στο Sport FM και πέστα, που κάθε φορά που βγαίνει ένας ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και μιλάει για το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, λένε: ναι, είναι Τούρκοι οι προπονητές, αλλά τα πολιτικά δεν έχουν σχέση. Να σταματήσουν να λένε αυτή μπούρδα. Ας βρουν κάτι άλλο να λένε. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Για τον Μπαρτζόκα πάντως, η Sport Time είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο, σταμάτα να βρίζει στα θεία. Μα δεν κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Η κάμερα είναι εκεί και βρίζει και στα αγγλικά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να εκφραστεί, άντε πες να βρίζει στα θεία, και εγώ μπορεί να βρίζω τα θεία κάποια στιγμή. Να το κάνεις κατά σύστημα 35 λεπτά και να το κάνεις και στα αγγλικά. Γιατί η Παναγία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Κάναν, δεν θα πληρωθεί στο τέλος του μήνα. Το κάνει γιατί κάτι θέλει να δείξει, είναι ένα statement αυτό. Έχεις απάντηση? Άσε με να κάνω μια αποφώνηση σαν άνθρωπος, γιατί μου ανέβασα τα νεύρα πάλι, τα λαμπάκια. Προσπαθώ να ηρεμήσω, Βασίλη, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντινίδη. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Κύριε Βασίλη μου, μας έχουν ζαλίσει. Πραγματικά αισθάνομαι εγκλωβισμένος και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρώτα απ' όλα, δεν πρόκειται να δώσω σε εσάς, τους ιεροεξεταστές των social media, λογαριασμό. Δεν πρόκειται να σας δώσω λογαριασμό, όσο και αν το θέλετε, όσο και να με κοπανάτε, να μου στέλνετε μηνύματα κτλ. Μας έχετε σκοτήσει. Μία με τη woke agenda, δεν μπορούμε να λέμε Κωνσταντινίδης, πρέπει να λέμε άτομο με πέος. Ένα αυτό. Δεύτερο, με την ιστορία αυτή με τους πράσινους, που οι αιμονές των πράσινων βγάλανε όλους τους αγρότες στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, γιατί θέλανε τώρα να σταματήσουμε να έχουμε ορυκτό άνθρακα, τώρα, αυτή τη στιγμή. Και χιλιάδες κόσμος σε όλο τον πλανήτη υποφέρει από διάφορες αιμονές. Οι κοινωνίες, οι δυτικές, είναι σε μηνόπαυση. Έχουν αιμονές με διάφορα ζητήματα. Όλο κάτι τους θέει.
Ξέρετε τι έχετε καταφέρει όλοι εσείς, οι δικαιωματιστές, οι πράσινοι, όλοι εσείς. Να περιμένουμε να βγει ο Τραμπ το Νοέμβριο για να ισχάσουμε. Πράγμα το οποίο δεν το περιμέναμε πριν. Αυτό καταφέρατε. Θα βγάλετε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ με ένα ποσοστό ρεκόρ, γιατί απλά μας έχετε ζαλίσει. Μέχρι το επόμενο, leaders, να είστε καλά.